Βρισκόμαστε στο βοτανικό κήπο, τον οποίο συντηρούν οι ενεργοί πολίτες. Εδώ πέρα μπροστά μας έχουμε ένα δέντρο, το οποίο έχουν βάλει και λαμπάκια, φωτίζεται το βράδυ, το οποίο το ονόμασαν δέντρο των ευχών. Δηλαδή μπορεί κάθε ένας από εμάς να έρθει και να κάνει, να γράψει ένα χαρτάκι και να βάλει μια ευχή, όποια θέλει αυτός, όποια επιθυμεί. Λοιπόν, να δούμε μερικές από τις ευχές ορισμένων. Χαμόγελα. Να δούμε και κάποια. Να βρούμε και κάποια άλλη. Πιστεύω θα έρθουν και άλλοι να βάλουν τις ευχές τους. Βλέπετε ο βοτανικός κήπος. Μια μεγάλη έκταση. Όπως σου είπα, τη συντηρούν οι ενεργοί πολίτες. Και το δέντρο των ευχών, όπως είπα, ήταν η πρωτοβουλία του Συλλόγου των Ενεργών Πολιτών. Εδώ είναι ο βοτανικός κήπος, όπως βλέπετε. Είμαστε στο βοτανικό κήπο και ήρθαμε να δούμε το δέντρο των ευχών,
φωτισμένο. Όπως βλέπετε, ενεργοί πολίτες των Φαρσάλων. Να δω μήπως υπάρχει κανένα καινούριο. Μάλιστα. Θα μπουν και άλλες ευχές, σιγά σιγά. Πέρυσι τέτοια μέρα, 21 Δεκεμβρίου, εδώ σε αυτή την αίθουσα του, στο Πολιτιστικό Κέντρο Φαρσάλων, είχαμε μουσική εκδήλωση του Νίκου Ζιόγαλα για την ενίσχυση του κοινωνικού παντοπολίου. Φέτος βέβαια ο κορονοϊός μας τα έχει αλλάξει όλα. Έμπειρα του χρόνου να είμαστε καλά.
σώμα.